Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Ηλιούπολης, όπου ήρθαμε σήμερα για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Χαραβιακού. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Μαργαρίτη Χατζιάλεξη. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, νέα απόφαση, ξαναρχίζει για επανέναξη των προπονήσεων. Χθες κάνατε τα COVID test, όλα αρνητικά. Όλα αυτά είναι θετικό για το καλό. Ήταν η χθεσινή πρώτη προπόνηση και σήμερα... Κάναμε τα τεστ και μετά, αφού μας είπε okay, ο γιατρός, μπήκαμε να κάνουμε προπόνηση. Ελπίζω να είναι και τελική διακοπή και να παίξουμε τελικά αυτό που θέλουμε όλοι και να πάει το πρωτάθλημα έτσι όπως έχει αποφασίσει η ΕΠΟ, να πάμε μέχρι τέλος και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Τι ενημέρωση έχετε για την έναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι στις 4 Απριλίου. 4 Απριλίου λένε, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς ένας γύρος είναι μικρό πρωτάθλημα, 7-8 αγωνιστικές είναι. Θα τελειώσει γρήγορα και ελπίζω το καλοκαίρι και μετά να επανέλθουμε σε φυσιολογική ζωή, γιατί έτσι όπως έχουμε καταντήσει, έχουμε γίνει ζόμπι. Πάντως, για έναν ποδοσφαιριστή που είχε ξεκινήσει τις προπόνησεις, διέκοψε για κάποιο χρονικό διάστημα και ξανά τώρα ξαναρχίζει τις προπονήσεις. Δεν ελοχεύει κίνδυνος τραυματισμού. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, έτσι δεν είναι, coach? Η γύμναση αυτή τη στιγμή είναι ένας γρίφος. Τώρα έχει μεγάλη προσοχή. Οι ποδοσφαιριστές έρχονται από αδράνεια. Πιστεύουμε εμείς από ό,τι βλέπουμε τώρα από τους δικούς μας. Είμαστε μια χαρά. Πρέπει παιδιά να έχουν πει ότι είναι φιλότιμα και πρέπει να δουλέψανε από αυτό που βλέπουμε. Και πιστεύω ότι στη διάρκεια ξεκινήσει πρώτα στο πρωτάθλημα ότι θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε πάλι το καλό πρόσωπο που είχαμε πριν τη διακοπή. Άπαντες παρόντες, coach? Ναι, άπαντες παρόντες, υγιείς, αυτό είναι βασικό. Ο γυμναστής μας, ο Κοσμάς ο Στράτος, ο οποίος είναι αξιόλογος και πάρα πολύ καλός και με μεγάλη εμπειρία, και εμένα προστατεύει και τους ποδοσφαιριστές. Στα πλάνα σου, coach, είναι να γίνει κάποια προσθήκη ή θα συνεχίσεις με αυτό το ρόστερ? Έχουμε κάνει, θα κάνουμε 3 προσθήκες τελικά, από ό,τι βλέπω. Τις 2 τις έχουμε πάρει ήδη, τον Τριφιάδη το Σπυρό, τον Παλαινιακό, στον Εθνικό ήταν φέτος. Τον είχα στην Παλίνη και τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Τον Γκολόκα τον Άγγελο από τη Νέα Ιωνία, ο οποίος είναι μικρός σε ηλικία και πολύ αξιολόγος επιθετικός. Ένα μικρό ακόμα θα πάρουμε, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει μεταγραφή. Σε ποια θέση, coach? Στον άξονα, έξω. Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές? Οι προπονήσεις, ναι, μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον θα είναι καθημερινές. Θα υπάρχουν και διπλές προπονήσεις κάποιες μέρες? Διπλές δεν χρειάζεται γιατί νομίζω ότι μόνο οι επιβάρες θα τους φέρουμε και εμείς δεν θέλουμε να τους επιβαρύνουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να τους παρουσιάσουμε φρέσκους στην επάνωδο του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Συγγνώμη κιόλας, η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε για ένα στόπερ μικρή σε ηλικία. Είμαστε πολύ κοντά να το πάρουμε γι' αυτό, γιατί έχουμε τη φυγή του Κούτρα, ο οποίος είναι φιλάρος στη θέση του στόπερ και η μόνη θέση που ψάχνουμε είναι εκεί πέρα. Βλέποντας τα εναπομείνοντα παιχνίδια του πρώτου γύρου, ξέροντας το τι πρόγραμμα έχει ο Χαραβιακός, τι μπορεί να πετύχει ο Χαραβιακός στην πορεία? Στην πορεία. Ο στόχο μας από την αρχή, εγώ τον έχω πει ότι είναι να σωθούμε. Να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και ότι καλό θέλει, ας έρθει. Έτσι όπως έγινε τώρα, θα παίξουμε μόνο τον πρώτο γύρο. Έχουμε την τύχη, την ευτυχία. Καλό για μας, θα δείξει βέβαια. Έχουμε από τα 7 παιχνίδια τα 6 στο γήπεδό μας. Εντάξει, τα παιδιά το γήπεδο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε διάθεση. Πιστεύω το πιο δύσκολο παιχνίδι για μας είναι το παιχνίδι το πρώτο. Παρουσιάζουμε πάλι το καλό πρόσωπο που είχαμε πριν τη διακοπή. Και πιστεύω ότι όλα πάνε καλά στο πρώτο παιχνίδι. Από εκεί πέρα όλα θα πάνε καλά. Είσαι αισιόδοξο, coach? Από φύση μου είμαι αισιόδοξο. Αλλά το έχω ξαναπεί ότι είμαι πάρα πολύ τυχερό μετά από πολλά χρόνια. Έχω πετύχει μια φουρνιά πολύ καλών παιχτών, ποιοτικών, με παιδεία, καλά παιδιά, μικρή σε ηλικία. Και αυτό είναι μια ευτυχία για μένα, γιατί το βασικό είναι όλοι να περνάμε καλά και εγώ αυτή τη στιγμή περνάω καλά. Ωραία, coach, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι... Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσετε να μιλήσω και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.